Πάνος Ολογιώδατε, εκπρόσωποι του Μητροπολίτη μας, σεβαστοί πατέρες της Εκκλησίας, κύριε βουλευτές, κυρία Αντιπεριφερειάρχη, κύριε εκπρόσωπε του Υπουργού Μακεδονίας Τράκης, κύριε εκπρόσωπε της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πρώην Περιφερειάρχη Παναγιώτη Ψωμιάδη, αγαπητές συνάδελφε του Δήμου Δέλτα που μας ενώνει ο αγώνας κατά των κουνουπιών και πρόεδρε της Χαλάστρας, πρόεδρε του Εκμηλητηρίου, κύριε Διευθυντά της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πιερίας, κύριε Διοικητά του Πυροσβεστικού Σώματος Πολυνδρού, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρώην Δήμαρχε Πίδνας Κολυνδρού, κύριε Πολύζο, κύριε Πρώην Δήμαρχε Εγινίου, αγαπητοί συνάδελφοι στο Δημοτικό Συμβούλιο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, τοπικοί φορείς, συνδημότες και συνδημότησες, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, σας καλωσορίζω στα εγγένεια της 88ης Εμποροπανήγυρης του Εγινίου. Μία εμποροπανήγυρη που ξεκίνησε το 1926 και με τις άοκνες προσπάθειες των τοπικών και δημοτικών αρχών, αλλά και με το αγκάλιασμα όλων των πολιτών του Εγινίου. Έχουμε σήμερα, μετά από 88 χρόνια, μια εμποροπανήγυρη που επεκτείνεται σε 40.000 τετραγωνικά μέτρα, με 600 εκθέτες και με 300.000 επισκέπτες και πάνω κάθε χρόνο. Ένας καταξιωμένος πλέον θεσμός στη συνείδηση των πολιτών, όχι μόνο της Πιερίας, αλλά ολόκληρης της Κεντρικής Μακεδονίας. Ένας θεσμός που παντρεύει την παράδοση, την ιστορία, τον πολιτισμό, την οικονομία. Ένας θεσμός που αναδεικνύει την τοπική μας οικονομία και αναδεικνύει την τοπική μας κοινωνία και περιοχή. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω όλες τις δημοτικές αρχές και κάθε μια ξεχωριστά που έβαλε έστω ένα λιθαράκι για να έχουμε σήμερα αυτόν τον μεγάλο θεσμό, το μεγαλύτερο γεγονός του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού. Η νέα Δημοτική Αρχή επιθυμεί και έχει στόχο, έχει καθήκον να συνεχίσει την αναβάθμιση της εμποροπανήγυρης του Εγινίου. Να ολοκληρώσει όλες αυτές τις υποδομές που λείπουν, διατηρώντας όμως τα χαρακτηριστικά της εμποροπανήγυρης, το πάντρεμα της παράδοσης, της ιστορίας, του πολιτισμού και της οικονομίας. Όραμά μας είναι αυτή η έκταση να μπορέσει κάθε χρόνο να διοργανώνονται διάφορες θεματικές εκθέσεις, έτσι ώστε να κατακτήσουμε το Εγίνιο, να καταστήσουμε το Εγίνιο πόλο εμπορικό, πολιτιστικό, κοινωνικό. Γιατί αυτή η περιοχή, το έχω πει πάρα πολλές φορές φίλες και φίλοι, έχει παρόν, έχει και μέλλον. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας. Πολύζω και την πρώην αντιδήμαρχο τη Βασιλιάδου τη Ξανθίδη, όπου σε αυτό το μεταβατικό στάδιο είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία και σήμερα αυτό που υλοποιούμε εμείς έχει προετοιμαστεί από αυτή. Θέλω ταυτόχρονα να ευχαριστήσω στους δικούς μου συνεργάτες, τον πρώην Δημοτικού Συμβουλίου Ανδρικόπουλο Αυγουστίνο και υπεύθυνο για την εμποροπανήγυρη, τους δύο αντιδημάρχους μας, τη Βάσο την Νικολοπούλου και τον Κώστα τον Κακάνη, που μαζί με το προσωπικό δώσαν πραγματικά μεγάλον αγώνα και δίνουν για να μπορέσουμε αυτή την εκδήλωση να τη βγάλουμε σε πέρας. Και είμαι σίγουρος πως θα τελειώσουμε με επιτυχία όπως γίνεται κάθε χρόνο. Φίλες και φίλοι, σας θέλουμε όλους μαζί μας και σας θέλουμε όλους μαζί μας και στον αγώνα της αντίστασης, σε όλους αυτούς που θα επιχειρήσουν να υποβαθμίσουν αυτή την περιοχή. Φτάνει μέχρι εδώ.
Δίπλα μας έχουμε τα διόδια τα οποία αποτελούν την ταφόπετρα της περιοχής μας. Έχουμε κατάργηση πολλών υπηρεσιών στο Δήμο μας που δυσχεραίνουν την εξυπηρέτηση του πολίτη. Φίλες και φίλοι, σήμερα από εδώ και για 10 μέρες η καρδιά της κεντρικής Μακεδονίας θα χτυπάει εδώ στο Αιγίνιο με την εμποροπανήγυρη του Αιγινίου και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γι' αυτό. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους τοπικούς εκθέτες που για άλλη μια φορά δίνουν τον παρόν και να τους ευχηθώ καλές δουλειές. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, όπου στο αίτημά μας να ανοίξει ο κόμβος του Αιγινίου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών για την εμποροπανήγυρη έγινε αποδεκτό. Και ταυτόχρονα θέλω εδώ σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω και τον Διευθυντή μας της Διεύθυνσης Αστυνομίας, τον συντοπίτη μας, τον Θανάση του Ματζούκα, που συνέβαλε αποφασιστικά και αυτός. Είμαστε χαρούμενοι που σήμερα εγκαινιάζουμε την 88η εμποροπανήγυρη του Αιγινίου. Σας καλωσορίζω όλους, εύχομαι όλοι οι επισκέπτες να περάσουν καλά, καλή δουλειά στους εκθέτες και συγχαρητήρια σε όλους αυτούς που πραγματικά βοηθάνε και βοηθούν στην ολοκλήρωση αυτής της εκδήλωσης με μεγάλη επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Από σας, Ευάγγελο Πολύσο, με τον οποίο έχω φιλικές σχέσεις. Σας δηλώνω ότι είμαι στο πλευρό σας και ό,τι χρειαστείτε και εύχομαι η εκδήλωση να πετύχει το στόχο που έχετε θέσει και είναι και πάλι το γεγονός της χρονιάς για την περιοχή. Παρακαλείτε για την περιφερειά της κυρία Σοφία Μαυρίδου, όπως το θέλει στο βήμα και απευθύνει χαιρετισμό. Καλησπέρα. Πανοψιωτάτε, εκπρόσωπε του Μητροπολίτη μας, σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κύριοι βουλευτές, κύριε πρώην Περιφερειάρχη, κύριε Παναγιώτη Ψωμιάδη, αγαπητέ πρώην συνάδελφε και νίκης του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης, αγαπητέ φίλε Μίμη, που πάντα μιλούσες για το Αιγίνιο και πάντα ενδιαφερόσουν για τη Βόρεια Πιερία, όταν ήμασταν στην περιφέρεια, μεταφέροντας καταρχήν κύριε εκπρόσωποι των αστυνομικών αρχών, κύριε Ματσούκα, κύριε εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Κολυνδρού, κύριε πρώην δήμαρχη, κύριε εκπρόσωποι, με συγχωρείτε, κύριε εκπρόσωποι της αποκεντρωμένης του Υπουργού Μακεδονίας Τράκης, κύριε περιφερειακή σύμβουλη, θα ήταν πολύ άσχημο να ξεχάσω τον περιφερειακό σύμβουλο, τον κύριο Άρη Αγγέλο, εδώ από τα μέρη σας, τον κύριο Πιτόπουλο, καταρχήν τον κύριο Τζόφα, κύριοι πρώην δήμαρχοι, κύριε Πολύζο, κύριε Μαλακόπουλε, κύριοι πρώην αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, καταρχήν μεταφέρω τους χαιρετισμούς του περιφερειάρχη μας, του Απόστολου του Ριζικός, ο οποίος πάντα είναι εδώ, αλλά δεν μπόρεσε αυτή τη φορά. Αγαπούμε πάρα πολύ την Βόρεια Πιερία, αγαπούμε πάρα πολύ αυτόν τον τόπο και το αποδείξαμε και με την προγενέστερη αρχή, ο Δήμαρχος ο κύριος Πολύζος Χαμογελά. Το αποδείξαμε μέσα από τις προσπάθειες που κάναμε για αυτό το Δήμο και θα το συνεχίσουμε, θα τις συνεχίσουμε να τις κάνουμε, κύριε Λαγδάρη, και πιστεύουμε αυτό που είπατε και το επισφραγίζουμε, ότι για να αναπτυχθεί ένας τόπος χρειάζεται αγαστή συνεργασία. Μια αγαστή συνεργασία που για μας δεν έχουν σχέση τα πρόσωπα, έχουν σχέση οι προσπάθειες. Και επειδή μιλήσατε για την πρώην Δημοτική Αρχή, πρέπει και εγώ να ευχαριστήσω τον πρώην Δήμαρχο και εξαιρετικό φίλο Βαγγέλη Πολύζο και την Αντιδήμαρχο, την κυρία Βασιλιάδου, με την οποία συνεργαστήκαμε, αλλά και φυσικά όλη τη Δημοτική Αρχή. Να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πιστεύουμε ότι έπραξαν πάρα πολλά πράγματα. Και θα συνεχίσουμε. Εξάλλου, η πρόσφατη, λίγο πριν την εκπνοή της παλιάς Δημοτικής Αρχής, ήταν η υπογραφή μιας προγραμματικής σύμβασης με τα σχολεία εδώ στη Βόρεια Πιερία, που το κάναμε ακριβώς επειδή αγαπάμε αυτόν τον τόπο και επειδή πιστεύουμε ότι μέσα από την παιδεία θα υπάρξει ανάπτυξη. Επειδή μιλήσατε για πολιτισμό, κύριε Δήμαρχε, θεωρούμε ότι όντως το γεγονός αυτό της εμποροπανήγυρης του Αιγινίου δεν αποτελεί ένα καθαρά επιχειρηματικό γεγονός. Είναι ένα γεγονός που έχει ποικίλες εκφάνσεις. Εκφάνσεις κοινωνικές, επιχειρηματικές, οικονομικές, αλλά πρωτίστως πολιτιστικές.
και πολιτιστικές μένοντας στο στοιχείο της παράδοσης και δίχως λαϊκής παράδοσης και σαν τομεακή πολιτισμού για δεύτερη θητεία των 5 χρόνων.